Συνεχίζουμε. Πάμε στην Αθήνα, πάμε στο Καματερό, πάμε στον κύριο Γιώργο Παπαδοκοστάκη, είναι πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Καματερού, το Αρκάδι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να το δούμε κιόλας. Κύριε Παπαδοκοστάκη, τι κάνετε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλά εσείς κύριε Νίκο, καλά. Εδώ είμαστε μαζί, μαζί με τον Ταμεία του Συλλόγου. Είμαστε ο κύριος είναι ο Ταμείας, είναι ο κύριος. Ο Νίκος είμαι, τους Μέλαμπες. Βέβαια, λοιπόν, πρόεδρος και Ταμείας, λοιπόν, την καλησπέρα μας. Ναι, αφέντη και λίγο το χιονάκι πίσω. Καλή χρονιά, ναι. Λοιπόν, καλή χρονιά. Πώς εξελίσσεται εκεί η κακοκαιρία? Πολλά τα προβλήματα από χθες. Τα μεταφέραμε και εμείς εδώ, μεταφέραμε κάποιες εικόνες, η αλήθεια είναι. Βλέπουμε χαρακτηριστικές εικόνες αυτή τη στιγμή, για να σας βάλω στο κλίμα, από την Αττική Οδό, αυτό το κομφούζιο, εικόνες ταλαιπωρίας και σκηνικό, βέβαια ανεπίτρεπτο, το οποίο κυριάρχησε εκεί. Σίγουρα δεν ήταν καθόλου καλό αυτό. Ευτυχώς δεν βρεθήκαμε εμείς εκεί πέρα. Είναι και κοντά μας εδώ η Αττική Οδός, είναι αρκετά κοντά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν ξέρω εκεί ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Σίγουρα υπάρχουν ευθύνες. Δεν θα τις αναφέρω τώρα εγώ εδώ, δεν είναι η δουλειά μου να το κάνω αυτό. Αλλά πάντως όσον αφορά την περιοχή μας εδώ, ο Δήμος έχει δουλέψει καλά. Είμαστε καθαρά, δηλαδή οι δρόμοι και οι κεντρικοί και οι παράδρομοι. Έρθει και ένα αυτοκίνητο τώρα από κάτω, πάμε πιο μπροστά λίγο. Αυτή τη στιγμή, πρόεδρε, αυτή τη στιγμή η χιονόπτωση έχει σταματήσει. Γιατί σας ρωτώ? Διότι φεύγει η κακοκαιρία από Αθήνα και κατεβαίνει σύμφωνα με την πρόγνωση εδώ στην Κρήτη. Δηλαδή σε κάποιες ώρες θα έχουμε έντονο πρόβλημα εδώ στο νησί. Ναι, έχει σταματήσει εδώ. Χθες ήταν πραγματικά κεραυνοί, βροντές, αστραπές. Ήταν απίστευτο, δεν το είχαμε ξαναδεί. Στην ουσία πήσανε λίγο, δεν μπορούσαμε να περάσει, δηλαδή εξωτερικό και πάλι δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Μάλιστα, πολλά τα προβλήματα. Φυσάει, μπορεί πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν φυσάει. Έχει σταματήσει η χιονόπτωση και επικρατεί παγετός κάτω. Όχι, να σας πω, εκεί που είναι οι δρόμοι σας, λέω, είναι βρεγμένοι, πεντακάθαροι από χιόνι. Τώρα το πρωί θα είναι σίγουρα κρυσταλλωθεί κάτω. Αλλά το χιόνι πίσω δεν λιώνει. Δηλαδή και ξεκαλά, χθες ήταν πάρα πολύ, δεν το συζητάω. Ήταν απίστευτα πολύ, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Τα μάτια είναι πεντακάθαρα, δεν υπάρχει. Δηλαδή χρόνια τώρα κι εσείς εκεί μόνιμοι κάτοικοι είχατε να δείτε χρόνια αυτό το χιονιά. Εγώ τουλάχιστον που μένω εδώ πέρα γύρω στα 25 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια κατάσταση εδώ. Με πολύ γρήγορα το φαινόμενο, γι' αυτό τσέπιασε εξαπίνηση όλου. Τσέπιασε τη δουλειά του. Βέβαια. Εξαπίνεις, όπως το λέει και ο Ταμείας, οι περισσότεροι ήταν και στις δουλειές τους. Τι θα γινόταν αν είχαμε τα παιδιά στα σχολεία και να γυρίζανε τα θέλανε, θα ήταν χειρότερα. Λοιπόν, να πούμε βέβαια, αργία σήμερα, αργία και αύριο σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μέχρι να εξομαλυνθεί κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση. Αυτό αφορά βέβαια και την Αθήνα και την Κρήτη. Μέσα στις πολλές αργίες ή, εν πάση περιπτώσει, τις λίγες που έχουν μείνει, δύο αργίες δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουν. Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Πάνω απ' όλα είναι η ζωή των ανθρώπων. Η σωματική ακεραιότητα. Είμαι και διευθυντής στο σχολείο μου, εδώ σε ένα σχολείο στο Καματερό. Μάλιστα. Ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσει και το κρύο, αλλά και η τάξη με ανοιχτά παράθυρα και όλα αυτά. Καλύτερα που έγινε αυτό, γιατί θα υπήρχαν σοβαρά θέματα. Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το Σύλλογο, βέβαια. Για το Σύλλογο θέλει βοήθεια ο Σύλλογος. Εδώ είμαστε. Ξέρετε, έχουμε αδυναμία εδώ στην Κρήτη σήμερα και στην Κρήτη Βίου Συλλόγους. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Η πανδημία τους έκανε μεγάλο κακό στους Συλλόγους. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά να μιλήσουμε για το Σύλλογο, το δραστήριο. Σίγουρα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Και εμείς. Φιλιά στην Κρήτη μας. Να είστε καλά. Ξεχωριστοί άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν βέβαια να επικοινωνήσουν εδώ με τους συμπατριώτες τους.